το κτηριακό! Ποιος το λύνει το κτηριακό! Κάναμε μάθημα πάνω στο τραπέζι για με τους κολλούς στέκους! Παίρναμε καρέκλες από το τηλικείο! Από το τηλικείο παίρναμε καρέκλες! Έχω άδικο! Πες το! Έχω άδικο αυτή τη στιγμή! Και μου λες να χάνω το εξάμηνο! Δευτέρα έδωσα καλά δεν απατάς! Εχθές καλά μου έλεγες έχεις δίκιο! Τώρα δεν απατάς! Έδωσα κανονικά εργαστήριο για την Δευτέρα και μου λέτε πια το παππού! Απαντήσεις εδώ και τώρα ζητούν οι σπουδαστές του παραρτήματος του ΤΕΙ στην Αμαλιάδα από τον αντιπρόεδρο του Ιδρύματος. Δεν μπορείς να απαντήσεις τίποτα! Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ, δεν έχω αρμοδιότητα εγώ να απαντήσω. Είχες όμως. Όχι δεν μπορείς να απαντήσεις επειδή δεν έχεις τίποτα. Πες τα εκεί αν μαζί σου έχεις τα όρια. Πες εκεί γιατί είχες αρμοδιότητα να υπογράψεις κατά του εξαμήνου και τώρα δεν είσαι αρμοδιότητα να μιλήσεις. Γιατί εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ο κύριος Καπλάνης μας έχει συνδεδεμένους και έχει πάει στην Αθήνα για μια ομιλία. Δεν πρόκειται να έρθει εδώ πέρα. Εμείς έχουμε έρθει από την Αμαλιάδα. Εντάξει, και είμαστε στη μοίρα το ότι έχουμε χάσει λεφτά, κόπο, έτσι, χρόνο. Οι φωνές και η ένταση κυριαρχούσαν σήμερα στους διαδρόμους του κτηρίου διοίκησης του ΤΕΙ Πατρών από τους σπουδαστές, οι οποίοι ενημερώθηκαν ότι χάνουν το εξάμηνο, χωρίς ωστόσο κανείς να τους δίνει εξηγήσεις. Μάλιστα, όπως τονίζουν οι υπεύθυνοι, τους είχαν δεσμευτεί ότι θα δοθεί παράταση του εξαμήνου. Κάτι το οποίο τώρα δεν επαληθεύτηκε και οι σπουδαστές κλήθηκαν από τα 40 μαθήματα να εξεταστούν μόνο στα 8. Εμείς έχουμε 40 μαθήματα με τον νέο οδηγό και θα δώσουμε τα 5. Και 3 εργαστήρια. 5 θεωρίες και 3 εργαστήρια από τα 40. Είχαμε έρθει το Σεπτέμβριο στον κύριο Καπλάνη και είπε ότι άμα υπάρξει τέτοιο θέμα θα το δούμε. Και μάλιστα ήταν μπροστά και ο κύριος Μποβιάτσης που είναι τώρα εδώ. Και είχε πει και αυτός μάλιστα ότι εντάξει τα παιδιά ξέρω εγώ θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς θα τα μεταφέρουμε και στο πάνω κτίριο και πώς θα τα κάνουμε όλα, θα βοηθήσουμε είχε πει. Αλλά τώρα δεν βοηθάει κανείς. Αν και από εχθές είχαν προχωρήσει σε κατάληψη προκειμένου να συναντήσουν τον πρόεδρο του Ιδρύματος, ωστόσο κανένας δεν έχει εμφανιστεί και όπως καταγγέλουν οι σπουδαστές, οι συναντήσεις των αρμοδίων γίνονται στους χώρους έξω από το ΤΕΙ. Αυτή τη στιγμή μας έχουν συμφωνήσει μαζί μας, υποτίθεται, ότι θα πρέπει να έρθει ο αντιπρόεδρος μαζί με τον κύριο προϊστάμενο του τμήματός μας, αλλά δεν υπάρχει τέτοια επαφή. Λένε ότι δεν υπάρχει τέτοια επαφή. Το θέμα είναι ότι υπάρχει επαφή. Αλλά είναι μυστικοί. Βρίσκονται μόνοι τους μεταξύ τους, τα λένε μεταξύ τους και έρχονται τώρα και μας λένε ο ένας το δικό του και ο άλλος το δικό του. Ανυποχώρητη στις θέσεις τους και ακλόνητη στην αρχική τους τοποθέτηση παρουσιάζονται οι σπουδαστές, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν έχουν να χάσουν ούτε ένα ευρώ περισσότερο. Περιμένουν κάποια απάντηση από τη διοίκηση του Ιδρύματος, η οποία τους έδινε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα δεσμεύσεις ότι το πρόβλημα θα λυνόταν, χωρίς ωστόσο τώρα να δίνουν απαντήσεις ούτε καν να συναντώνται μαζί τους. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος, ο Κράτης Καπλάνης, δεσμεύτηκε ότι τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί συμβούλιο, οπότε και θα εξεταστεί το ζήτημα. Οι φοιτητές μέχρι τη Δευτέρα θα παραμείνουν στο χώρο της διοίκησης.